Και για το θέμα ακριβώς της ανακοίνωσης αυτής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όσον αφορά και το άσυλο, δηλαδή έκανα την ερώτηση προηγουμένως στην κυρία Σπυράκη, όπου ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κρίνει ανεφάρμοστη, οι Βρυξέλλες ζητούν από την Ελλάδα να εφαρμόσουν και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το άσυλο. Δεν είναι λίγο κοροϊδία αυτό? Ας μην χρησιμοποιούμε όρους κοροϊδίες. Αυτή τη στιγμή δίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Όπως είδα πριν στην εκπομπή σας, είχατε και τον κύριο Τούσκ, ο οποίος είπε πως τα όρια είναι ασφικτικά, και τον κύριο Γκάμπριελ, ο οποίος είπε δεν θα έρθουν όλες οι χώρες να βοηθήσουν. Το έχουμε δει. Προωθούν την συμφωνία των προθήμων, όπως και θα γίνει. Δηλαδή και σε αυτό το ζήτημα η Ευρώπη θα είναι δύο ταχυτήτων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ήδη η κυβέρνηση, και για πρώτη φορά θα το πω τόσο επενεκτικά, στο και 5, όχι στο παραπέντε, έχει προχωρήσει πάρα πολύ τις διαδικασίες που πρέπει να είχαμε κάνει από πέρσι. Δεν θα είμαι τόσο χαλαρός όπως ο κύριος Κούλογλου στο ότι είχαμε μια καθυστέρηση, δεν πειράζει. Είχαμε άλλη μια καθυστέρηση. Η πρώτη που πληρώσαμε πάρα πολύ ήταν τις διαπραγμάτευσεις που μας κόστησε 40 δις. Τώρα μας κοστίζει τις απειλές για το Σέγγεν, το έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή τη στιγή η κυβέρνηση προσπαθεί με τα χείλια, με τα νύχια και με τα δόντια. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πολύ σημαντικό με την Τουρκία. Δεν θα συμφωνούσε με την κυρία Σπυράκη ότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει δύο βήματα από όσα περιγράφονται στη συμφωνία. Το ένα είναι η κατάργηση της ελεύθερης εισόδου από τρίτες χώρες των Σύρων, δηλαδή από Λίβανο, από Ιορδανία κτλ. Δεν μπορούν να μπουν χωρίς βίζα, άρα δεν μπαίνουν. Έχουν κοπάσει κάπως οι ροές από αυτές τις χώρες. Και το δεύτερο είναι το δικαίωμα των Σύρων προσφύγων να εργάζονται στην Τουρκία, που δεν υπήρχε. Τους εντάσσεται δηλαδή με κάποιο τρόπο στην οικονομία. Αυτό που ζητούσαμε, καλύτερες συνθήκες για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, ώστε να μην αναγκαστούν να φύγουν προς την Ευρώπη, κατά ένα μέρος αρχίζει και γίνεται. Και το τρίτο, αυτό που λέμε για τα σιδηρά τείχη, δεν είναι ακριβώς ότι τα πλοία δεν έχουν εντολή ούτε καν επαφή με τους πρόσφυγες. Έχουν έρευνα, διαπίστωση της κίνησης, παρατήρηση και ενημέρωση των λιμενικών. Το κουμπί λοιπόν εδώ είναι ότι οτιδήποτε σκάφος βρεθεί στα τουρκικά χωρικά ύδατα θα επιστρέφει, ώστε να χτυπηθούν οι διακινητές. Οι πρόσφυγες έτσι κι αλλιώς θα περάσουν και πρέπει να έχουμε νόμιμους τρόπους διέλευσης των προσφύγων. Αλλά αυτό που πρέπει να σταματήσει και που είναι το μεγάλο βάρος αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι που δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση. Εσείς με την εμπειρία, πρόσφυγα, αλλά και. Ναι, κύριε Κυρκό. Θα ήθελα να προσπαθήσω, θα ήθελα να ελπίσω ότι δεν εμπλέκεται στη γενικότερη πολιτική συζήτηση της κυβέρνησης, η οποία θέλει να κλείσει την αξιολόγηση και να περάσει συζήτηση του χρέους. Δεν εμπλέκεται εκεί καθόλου το προσφυγικό. Μην τα μπερδέψουμε, γιατί αν εμπλακεί εκεί, κινδυνεύουμε πραγματικά να γίνουμε αποθήκη ψυχών, γιατί η κυβέρνηση μπροστά στο να πάρει ένα θεαματικό μπόνους για το χρέος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτό πρέπει να πούμε είναι το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Τα έξοδα δηλαδή τα οποία κάνουμε να μην προσμετρώνται σε αυτές τις υποχρεώσεις μας. Αυτό δεν είναι λοιπόν, και δεν πιστεύω ότι η πλευρά της Ευρώπης υπάρχει σε καμία περίπτωση η κατεύθυνση να γίνει η Ελλάδα αποθήκη. Δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Θα καταλήξουμε αυτό αν δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί το σχέδιο, το σωστό σχέδιο που έχει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν. Από εμάς απαιτείται όχι μόνο η καταγραφή, που όπως είπε η κυρία Σπυράκη και ο κ. Σκουλούγου, αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 80%. Απαιτούνται και άλλα πράγματα. Απαιτούνται οι χώροι φιλοξενίας, στους οποίους προσπαθούμε με τα χείλια. Υποχρεωνόμαστε όμως, όπως είπε και ο κ. Αβραμόπουλος, να έχουμε και χώρους φύλαξης αυτών που θα επιστραφούν στις χώρες τους. Αυτό που λέει, που κατήγγειλε η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν αντιπολίτευση, την Αμυγδαλέζα και τα άλλα στρατόπεδα, τώρα θα τα ξανανοίξει. Ελπίζω, και για να μην ξεχνάμε, κυρία Σπυράκη, όντως έχει νέο αρχηγό και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το έσχος της Αμυγδαλέζας, τη συμπίεση εκεί, τριπλάσιο αριθμό ανθρώπων από αυτά που χωράνε σε οποιοδήποτε κέντρο. Άρα πρέπει να δούμε πώς και οι υποχρεώσεις μας, που δεν είναι μόνο η καταγραφή, είναι η φιλοξενία, είναι οι χώροι για αυτούς που θα επιστραφούν στις χώρες τους, και είναι και το σύστημα της μετεγκατάστασης που δεν λειτουργεί. Αλλά όχι, εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες ανθρώπους που συσσωρεύονται και δεν τους παίρνει η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη κάνει το παγώνι, αλλά χώρες της Ευρώπης είναι έτοιμες να πάρουν. Η Γαλλία, ας πούμε, ζητάει πρόσφυγες. Δεν έχουμε, διότι αυτό που γίνεται μέχρι τώρα είναι μπαίνουν στη χώρα μας και συνεχίζουν και φεύγουν κατευθείαν. Δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Ολάν μας το είπε στο Στρασβούργο που μίλησε. Η Γαλλία δεν θέλει να πάρει το. Ο Ολάν το είπε στην ομιλία του με τη Μέρκελ στο Στρασβούργο. Ψάχνουμε πρόσφυγες και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν. Πάντως οι αριθμοί δεν τον βοηθάνε. Ήταν η ίδια του τοποθέτησή του, άρα δεν θα τον αμφισβητήσει. Το πιο σύντομο ανέκδοτο. Οι αριθμοί δεν τον βοηθάνε. Οι top χώρες σύμφωνα με το IMF που δέχτηκαν πρόσφυγες, και μιλάμε για το τελευταίο χρόνο, είναι στη σειρά είναι η Γερμανία, είναι η Ιταλία,
είναι η Σουηδία. Και η τελευταία είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι με την κατάσταση. Είναι υποδοχή. Ο μηχανισμό με την κατάσταση. Είναι asylum seekers. Ασφαλή δρόμο που έρχονται οι πρόσφυγε. Δεν είναι εκεί που καταλήγουν οι πρόσφυγε με τα πόδια. Ο μηχανισμό με την κατάσταση του παίρνει οργανωμένα, πηγαίνουν σε εκείνη τη χώρα, κάνουν αίτηση ασύλου. Αυτό έλεγε ο Λάν και σα παραπέμπω στην ομιλία του Η Ελλάδα πέρασε από την καταγγελία του ΝΑΤΟ ω μηχανισμό αποσταθεροποίηση νεοτενεργή Μεσογείου το Γενάρη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ότι οι πρόσφυγες έρχονται, λιάζονται, φεύγουν δεν είναι πρόβλημα και η θάλασσα δεν έχει σύνορα σε μια ρεαλιστική πολιτική. Εκεί που πριν από 3 μήνες καταγγέλανε στελέχη κυβερνητικά ότι με τη νέα Frontex παραβιάζεται εθνική κυριαρχία, τώρα βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ έγινε ο παράγοντας ο οποίος θα ελέγχει και θα βοηθάει τον έλεγχο των συνόρων. Έστω και αργά, πάλι βλέπουμε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι ανάγκη να χάνουμε χρόνο και κυρίως χρήματα και να ταλαιπωρούνται και ανθρώπινες ψυχές, επειδή εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σε ποιο πόδι θα βάλουμε το παπούτσι. Ας πάρουμε τις ευθύνες μας και μετά όλοι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν και να το απαιτήσουμε από αυτούς.